Κυρίες και κύριοι, πριν σας ανακοινώσω τα τελικά αποτελέσματα, να μου επιτρέψετε να συγχαρώ όσους συνέδραμαν στην ολοκλήρωση της σημερινής διαδικασίας. Ήταν μια διαδικασία καθόλου άψογη, δημοκρατική, όπως αρμόζει σε ένα κόμμα που τη δημοκρατία την εφαρμόζει στην πράξη. Τα τελικά αποτελέσματα έχουν ως εξής. Οι εγγεγραμμένοι εκλογής και έχοντες δικαίωμα ψήφου ανήρχοντο στον αριθμό των 1.008. Εξ αυτών ψήφισαν 781. Τα ποσοστά συμμετοχής με βάση αυτούς τους αριθμούς υπερβαίνουν το 78%. Όμως, ο πραγματικός αριθμός συμμετοχής είναι διαφορετικός, διότι στους εκλογείς περιλαμβάνονται αντιπρόσωποι των κομματικών οργανώσεων εξωτερικού, καθώς επίσης ένας αριθμός πρωτοπόρων οι οποίοι βρίσκονται στις έδρες τους. Υπολογίζοντας ότι ο συνολικός αριθμός όσων βρίσκονται στο εξωτερικό είναι 100 και πλέον, η συμμετοχή στις διαδικασίες σήμερα έφτασε στο εντυπωσιακό ποσοστό του 88% και πλέον. Έπρεπε να το τονίσω γιατί πραγματικά αποδίδει την αντίληψη που έχουν οι συναγερμικοί για το κόμμα μας και τους ευχαριστώ. Από τους 781 που ψήφισαν, υπήρξαν δύο άκυρα ψηφοδέλτια. Υπήρξαν επίσης 3 λευκά ψηφοδέλτια. Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων 776. Εξ αυτών έλαβαν Αναστασιάδης Νίκος 673. Ποσοστό 86,73%. Θεοχάρους Ελένη 103. Ποσοστό 13,27%. Ως αποτέλεσμα της ψηφοφορίας με το τέρας της διαδικασίας ο υποψήφιος του κόμματος μας για να διεκδικήσει τις προεδρικές εκλογές του 2013 είναι ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Νίκος Χατζηστεφάνος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι εποχές
των ομοφόνων αποφάσεων έχουν περάσει ανεπιστρεπτή, γιατί το να έχεις το θάρρος και την τόλμη, ανεξάρτητα του πως κάποιοι το θεωρούν, να μπαίνει σε μια διαδικασία, αποτελεί έναν ακριβώς από τα χαρακτηριστικά της δημοκρατίας, που στο δημοκρατικό συναγερμό είναι το Α και το Ω. Σε ευχαριστώ, Ελένη, για τη συμμετοχή σου. Συγχαρητήρια για το γεγονός πως συνέβαλες στο να διασφαλίσουν τις άψογες δημοκρατικές διαδικασίες. Μαζί είμαι βέβαιος θα συνεχίσουμε στο μεγάλο αγώνα που ακολουθεί και δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι μαζί με και τις υπόλοιπες των πολιτικών δυνάμεων και της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών που συμμετέχοντες θα δώσουμε αυτό που η πατρίδα μας αναζητά, αυτό που ο λαός θέλει, την άλλη επιλογή ή την αλλαγή, αν θέλετε, με την αλλαγή ενός συστήματος που έχει εξαντλήσει τα όρια του, όπως έχω τονίσει και το πρωί. Ευχαριστώ θερμότατα. Επιδιώξω τη Δευτέρα να συναντηθούμε και να συνομιλήσουμε. Σας ευχαριστώ και εσάς.